Για να φτιάξουμε την βελούδινη κρέμα μας, βάζουμε στην κατσαρόλα το γάλα, το corn flour, και ανακατεύουμε πολύ καλά για να διαλυθεί το corn flour. Στη συνέχεια βάζουμε την κατσαρόλα στη φωτιά, ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να δέσει η κρέμα μας. Κλείνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε το ανάλογο αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, το μοσχοκάριδο, ανακατεύουμε και πάλι και αφήνουμε στην άκρη την κρέμα για να πέσει λίγο η θερμοκρασία της. Αλείφουμε με ελαιόλαδο ένα ταψί νούμερο 34. Απλώνουμε τα 4 φύλλα μας, εξέχοντας βέβαια τα φύλλα από το ταψί, και τα λαδώνουμε ένα-ένα. Προσθέτουμε τώρα στην κρέμα τα τριμμένα τυριά μας, αφού έχουμε κρατήσει κατά μέρος λίγη ποσότητα, για να τα ρίξουμε στο τέλος πάνω από την κρέμα, το ζαμπόν ανακατεύουμε πολύ καλά την κρέμα και την ρίχνουμε επάνω από τα φύλλα μας στρώνοντάς την ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του ταψιού μας. Κλείνουμε τα φύλλα προς τα μέσα και τα λαδώνουμε. Πασπαλίζουμε την κρέμα με τα υπόλοιπα τυριά που κρατήσαμε. Και ψήνουμε την πίτα μας σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 185 βαθμούς για 40 λεπτά περίπου. Αφού ψηθεί, αφήνουμε να σταθεί για λίγο ώστε να μπορέσουμε να κόψουμε την πίτα μας για να βγάλουμε ωραία και ακέραια κομμάτια. Καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη! Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι γάλα φρέσκο, corn flour, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, μοσχοκάριδο τριμμένο,
φύλλα κρούστας φρέσκα, μίξ κίτρινων τυριών τριμμένα, ζαμπόν κομμένο σε μικρούς κύβους και ελαιόλαδο για το ράντισμα των φύλων.